Καλησπέρα σας. Καλησπέρα για μια ακόμη φορά. Κυρίες και κύριοι, το υπάρχει θέμα μόλις τώρα ξεκινά. Θα είμαστε μαζί έως τις 11 παρά 10. Έχουμε τη χαρά και τη μοίρα φιλοξενούμε απόψε τον πρόεδρο του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Γεωργίου Πανεπιστημίου, τον καθηγητή κύριο Νίκο Κανελόπουλο, σε μια συζήτηση που έχει να κάνει και με το τμήμα, αλλά έχει να κάνει και με τον κόσμο του αύριο. Ο καθηγητής Νίκος Κανελόπουλος, ένας διακεκριμένος επιστήμονας, ο οποίος γνωρίζει, έχει αντίληψη, επαφή και επικοινωνία ως ενεργός καθηγητής με αυτό το οποίο εξελίσσεται σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο, στην παγκόσμια κοινότητα, σε επίπεδο τεχνολογίας, αυτό τον κόσμο του αύριο, τον οποίο περιγράφουν λίγο οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Καλώς ήρθατε, κύριε Κανελόπουλε. Κύριε Ζηνιάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και κύριε Μάνηση. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Είναι χαρά δική μας και μια φορά μπροστά από τις κάμερες. Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου οργανώνει το συνέδριό του κάθε χρόνο με εξαιρετικούς ομιλητές, σπουδαίους καθηγητές. Είναι από εκείνα που δεν περνάνε τόσο ευρέως στην τοπική κοινωνία και μερικές φορές δεν γίνονται αντιληπτά. Αλλά αν σας πω το όνομα ενός πολύ σπουδαίου σκηνοθέτη, νομίζω ότι θα καταλάβετε τη διάσταση αυτής της προσπάθειας. Στίβεν Μπερνστάιν. Οπωσδήποτε θα τον έχετε δει, οπωσδήποτε θα έχετε δει το Τέρας, οπωσδήποτε θα έχετε δει τις δημιουργίες αυτού του μεγάλου σκηνοθέτη, που δεν είναι ακριβώς σκηνοθέτης, είναι ένας πολυπράγμων δημιουργός. Γιατί ένας πραγματικός σκηνοθέτης και βραβευμένος σκηνοθέτης συνδυάζει πολλά πράγματα σε αυτό που εικαστικά ο κινηματογράφος εκφράζει. Κύριε καθηγητά, σε εσάς ο λόγος, έπρεπε να πούμε και για τα σκουπίδια, ξέρετε, βράζει νότια Κέρκυρα. Λοιπόν, στο τμήμα μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον Στίβεν Μπερνστάιν φέτος. Θα έρθει 2 Μαΐου. Σε λίγες μέρες. Σε λίγες μέρες. 3 Μαΐου, 12 η ώρα το μεσημέρι, θα δώσει μια μεγάλη διάλεξη, περίπου 2 ώρες, με ερωτήσεις μετά για το έργο του και για το προς τα που πάει η ιστορία της τεχνολογίας και της τέχνης. Ένα πιστεύω, από τα ιερά τέρατα του Hollywood είναι ο... Ναι, είναι ένας σημαντικός δημιουργός, ο οποίος φέτος το τελευταίο του έργο, το The Monster, το ναι. Τέρας, ναι, είχε Όσκαρ, ακριβώς, είχε Όσκαρ και ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για αυτόν, αλλά δεν ήταν η μόνη. Έχει πάρει τη Χρυσή Σφαίρα στο Φεστιβάλ Καλνών και πολλές άλλες διακρίσεις για αρκετά έργα που έχει κάνει, όπως το Light Water for Chocolate, το οποίο έκανε τις μεγαλύτερες εισπράξεις. Δεν πρέπει να σου πω. Ναι, ναι. Ναι. Και το Waterboy και όλα αυτά. Ήταν εξαιρετικά, δηλαδή. Είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης, ο οποίος είναι, όπως είπατε πριν, πολυπράγμων. Δηλαδή ασχολείται και με σενάριο, ασχολείται και με direction, να δημιουργήσει το ίδιο. Είναι το έργο. Νους πολυμερής, ναι, όπως ναι. Μας μάθαιναν στο σχολείο. Και θα είναι πολύ ενδιαφέρον να τον ακούσουμε, να μας μιλάει, και για τους φοιτητές μας είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι εμείς στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας έχουμε και το κομμάτι κινηματογράφος. Πέρα βέβαια από όλα τα άλλα που κάνουμε, διότι στην ουσία εφαρμόζουμε την τέχνη, ή μάλλον εφαρμόζουμε την πληροφορική στην τέχνη, και δημιουργούμε εικονικούς κόσμους. Είναι το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα το οποίο τα τελευταία 12 χρόνια έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα σπουδών, έχουμε σχηματίσει μια ραχοκοκαλιά και ένα εξαιρετικό πρόγραμμα σπουδών περίπου 100 μαθημάτων με τα επιλογής μαζί, και οι φοιτητές μας μπορούν να εξειδικευθούν στα 5 χρόνια φοίτησης σε πάρα πολλά θέματα, όπως video art, animation, εικονική πραγματικότητα, επαυξημένη πραγματικότητα, που είναι και κάτι το οποίο έρχεται, αύριο, έρχεται, είναι η τεχνολογία του αύριο, αλλά μην νομίζετε πολύ αύριο, εννοούμε στα 3, 4, 5 χρόνια από τώρα. Θεωρείται η μεγαλύτερη αγορά που έχει γίνει ποτέ στον κόσμο, παγκοσμίως. Σε trillions δηλαδή θα είναι αυτή η αγορά, δολάρια. Και αυτό είναι καλό για τους φοιτητές μας, διότι
Το θέμα είναι να μην εκπαιδεύουμε άνεργους. Να εκπαιδεύουμε κάποιους αυτό που είπατε θα βρουν δουλειά. Και φαντάζομαι και οι οικογένειες το σκέφτονται αυτό, ναι. Και οι ίδιοι φοιτητές, ναι, το σκέφτονται. Το σκέφτονται, ξέρετε, το ενδιαφέρον είναι ότι το τμήμα μας πέρσι είχε 10.015 αιτήσεις από τη μέση εκπαίδευση. Είναι ένα τεράστιο νούμερο. Εμείς παίρνουμε 100 με 110 παιδιά το έτος. 10.000 λοιπόν 15 άτομα πέρυσι είχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις, βάλει το τμήμα μας να έρθουν, πρώτη επιλογή, δεύτερη ή τρίτη, αλλά είναι ένα τεράστιο νούμερο. Και αυτό μας έφερε πρώτους σε όλα τα τμήματα της χώρας. Και στα κεντρικά. Δηλαδή σε όλα τα τμήματα ήρθαμε πρώτοι. Δεν ξέρω αν ακούστηκε αυτό. Όχι, δεν ακούστηκε. Ναι. Αλλά πολύ πρόσφατα δείξαμε, ναι, στους τηλεθεατές μας μια εξαιρετική δουλειά που έκανε ένας φοιτητής σας μαζί με τον καθηγητή, τον κύριο Οικονόμου, mm-hmm, που έκανε την ψηφιακή αναπαράσταση του παλιού Δημοτικού Θεάτρου Σκέντρης. Ναι, βέβαια, το είδα αυτό. Αυτό το οποίο κάηκε, ναι, 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 από τις εμπριστικές βόμβες. Εξαιρετική δουλειά. Ναι. Εξαιρετική δουλειά. Αυτό είναι, το οποίο αυτό είναι, ξέρετε, ήταν ένα εμβληματικό κτίριο, ναι, για τους Κερκυραίους. Οι Κερκυραίοι, βλέποντας το σημερινό κτίριο, αναλογίζονται την ομορφιά και την αισθητική του παλαιού, ναι, και όλα αυτά τα έδωσε με πολύ απτό τρόπο, δηλαδή να το ζήσει αυτός, όχι να δεις μια φωτογραφία. Ιστορική μνήμη. Ναι. Είναι έτσι καταγράφεται. Σκέφτομαι τώρα με τα ολογράμματα τα οποία έρχονται στην επαυξημένη. Είναι η επόμενη τεχνολογία. Τι θα έχουμε να δούμε. Ναι, η επόμενη τεχνολογία. Θα το δούμε μπροστά μας. Θα το δούμε μπροστά μας. Και αυτή η τεχνολογία. Πού πάει είναι η τεχνολογία, κύριε καθηγητά. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανέστατα. Είμαστε σε μια γωνία αναλφάβητη. Εάν δεν ακολουθήσουμε και αν δεν ενημερωθούμε, σίγουρα. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτό συμβαίνει σε όλες τις γενιές. Λέω στους φοιτητές μου πολλές φορές ότι η γιαγιά μου γεννήθηκε το 1888. Είχε το κεράκι δίπλα. Δεν είχε ρεύμα. Είδε όμως στα 97 χρόνια που έζησε τον άνθρωπο να περπατάει στο φεγγάρι. Αυτό το είδε σε μια ζωή. Εάν αυτό έγινε σε μια ζωή της γιαγιάς μου, φανταστείτε τι θα γίνει στη δικιά μας ζωή, στην ζωή των παιδιών μας. Διότι σε αυτά τα 100 χρόνια που είναι να ζήσουν και έχοντας υπόψη μας ότι η τεχνολογία εξελίσσεται όχι γραμμικά αλλά εκθετικά, είναι σαν μια τεχνολογική έκρηξη δηλαδή, κανονικά πρέπει να δούμε εμείς κάτι πολύ παραπάνω από ό,τι είδε αυτή στη δικιά μας ζωή. Και το βλέπουμε αλλά δεν το παίρνουμε είδηση. Ποιος θα πίστευε ότι θα είχαμε το κινητό? Ποιος θα πίστευε όταν είμαστε στο δημοτικό, ας πούμε, εμείς? Ποιος θα πίστευε ότι θα είχαμε το διαδίκτυο? Το οποίο έγινε το 95. Και τώρα θεωρούμε όλοι ότι το έχουμε. Για πάντα. Ενώ δεν το έχουμε για πάντα, το έχουμε από το 2000 και μετά. Ξέρετε, δηλαδή αυτό όμως έχει φέρει τα πάνω κάτω. Δηλαδή, όποιος, ναι, έχει αναζητήσει το ρόλο των μέσων ενημέρωσης στις εξελίξεις του κοινωνικού γίγνεσθε, πρέπει να δει παράλληλα την εξέλιξη των επιστημονικών επιτευγμάτων. Τι, έτσι, θέλω να πω. Θέλω να πω ότι την ιστορία του ραδιοφώνου που έχω λιγάκι εντρυφήσει. Το ραδιόφωνο σαν μέσο δεν λέει απολύτως τίποτε. Αν δεν υπήρχε παράλληλα το ηλεκτρικό ρεύμα, η εξέλιξη του ηλεκτρισμού που έφερε το ραδιόφωνο παντού, και πώς το μέσο ενημέρωσης γίνεται ένα θερμό με την έννοια της επικοινωνίας και ταυτόχρονα της δημιουργίας αντίληψης, συμπεριφοράς, στάσης ζωής. Γιατί αυτό είναι το παιχνίδι, έτσι, για το media, έτσι δεν έχουμε, είναι. Έχουμε ένα μάθημα το οποίο είναι η τεχνολογική εξέλιξη μέσα αυτό στα ιστορία, δηλαδή όπως λέμε ιστορία της τέχνης που το έχουμε. Ιστορία έχουμε της και ιστορία της τεχνολογίας, το οποίο το κάνω εγώ στο τμήμα μας. Και ξεκινάω από το αντικυθύρων, φυσικά τον αναλογικό υπολογιστή των αντικυθύρων, και φτάνω μέχρι σήμερα, δηλαδή μέχρι τους κβαντικούς υπολογιστές, οι οποίοι υπάρχουν σήμερα. Δηλαδή έχουμε ήδη κατασκευάσει τον πρώτο. Όταν λέμε, κύριε καθηγητά, κβαντικός υπολογιστής, τι εννοούμε? Ο κβαντικός υπολογιστής είναι η επόμενη γενιά των υπολογιστών, διότι μέχρι τώρα, εντάξει, ξεκίνησαμε τα γρανάζια, πήγαμε στις λιχνίες, τώρα είμαστε στα τρανζίστορα αυτή την εποχή. Το επόμενο δεν είναι πλέον το bit όπως το ξέρουμε, που είναι το 0 ή το 1, αλλά είναι το κβαντικό bit που είναι και τα δύο μαζί. Δηλαδή είναι η αλήθεια και το ψέμα μαζί, διότι στο 0 και 1, το 1 είναι η αλήθεια, το 0 είναι το ψέμα, και έχουμε τη λογική του μαθηματικού Μπούλ, ο οποίος μας βοήθησε, έβαλε
τη θεωρία για να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε τους ηλεκτρονικούς εγκεφάλους όπως λέγαμε παλιά ή τους υπολογιστές όπως λέμε σήμερα. Ναι. Αυτή χρησιμοποιώντας είναι, ένα σύστημα μέτρησης, το διαδικό. Είναι το διαδικό γιατί έχουμε, ακριβώς. Έχουμε το 0 και το 1. Δηλαδή αυτός τι έκανε, έφερε και έδεσε τα μαθηματικά με τη λογική. Το διαδικό σύστημα έχει μόνο το 0 και το 1. Έτσι. Δεν είναι όπως το δεκαδικό που είχε 10 ψηφία από το 0 μέχρι και το 9. Έχει μόνο το 0 και το 1. Αλλά ταιριάζει στη λογική, διότι λέμε το 1 είναι η αλήθεια και το 0 είναι το ψέμα. Οπότε αμέσως έχουμε αυτό που χρειαζόμαστε για να αρχίσουμε να σκεπτόμαστε. Καλά, που λέτε, σαν ψέμα μοιάζει μεταξύ μας. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό το ψέμα. Δεν μπορούμε ακόμη να χωνέψουμε. Ναι, αυτό το ψέμα ήδη είναι μαζί μας περίπου 90 χρόνια. Τώρα, το επόμενο ψέμα, το οποίο είναι ακόμα μεγαλύτερο, δυσκολότερο να το αντιληφθούμε, είναι όταν η αλήθεια και το ψέμα συνυπάρχουν. Δηλαδή, το 0 και το 1 υπάρχουν συγχρόνως. Αυτό για να σας το δώσω να το καταλάβετε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβει κάποιος, είναι όταν έχουμε ένα κέρμα και το πετάξουμε στον αέρα, που είναι μαζί και οι δύο όψεις. Ναι, και είναι και οι δύο όψεις. Οπότε έχει και τη μία όψη και την άλλη όσο είναι στον αέρα. Όταν όμως λόγω βαρύτητας έρθει και πέσει κάτω, τότε υλοποιεί μία από τις δύο καταστάσεις. Έρχεται δηλαδή σε αυτό που έχουμε σήμερα, το διαδικό σύστημα. Όσο όμως είναι στον αέρα, είναι το κουβαντικό σύστημα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι εμπεριέχει και τις δύο λύσεις την στιγμή που είναι στον αέρα. Ενώ όταν πέσει, εμπεριέχει μόνο τη μία λύση. Ή τη μία ή την άλλη. Δηλαδή είναι η αλήθεια ή ψέμα. Όσο είναι στον αέρα, έχει και τις δύο λύσεις. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, οι υπολογιστές οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία, που τα bits γυρίζουν όλα συνέχεια, δεν είναι σταθερά. Είναι δηλαδή ένα ηλεκτρόνιο, ας πούμε, το οποίο γυρίζει γύρω από έναν πυρήνα, ή είναι το ηλεκτρόνιο το ίδιο το οποίο γυρίζει γύρω από τον εαυτό του. Αυτό είναι ένα κουβαντικό bit, το οποίο λέμε ότι είναι σε υπέρθεση, όταν είναι εξυπηρετισμένο και γυρίζει στο χώρο του, και μπορεί να μας δώσει ή τη μία λύση ή την άλλη λύση. Οι καινούργοι αυτοί υπολογιστές έχουν τις λύσεις μέσα τους. Δηλαδή όλες οι λύσεις συνυπάρχουν, διότι όλα τα bits είναι, ας πούμε, κινούνται στον αέρα όπως το νόμισμα. Άρα δεν χρειάζεται να υπολογίσουμε τη λύση όπως κάνουμε στους υπολογιστές τους σημερινούς, που αυτό παίρνει πολλές φορές πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή για να λύσεις ένα πρόβλημα δύσκολο μπορεί να χρειάζεσαι και 50 χρόνια. Και εμείς λέμε αυτά είναι άλυτα. Επειδή θέλεις 50 χρόνια στο γρηγορότερο υπολογιστή να το λύσεις, είναι άλυτο. Δεν γίνεται να περιμένουμε 50 χρόνια. Ο κβαντικός υπολογιστής, επειδή την έχει τη λύση μέσα, δεν χρειάζεται να την υπολογίσει, στη δίνει μέσα σε 5 λεπτά, αντί για 50 χρόνια. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα δημιουργεί εξαιρετικές δυνατότητες για να προχωρήσει η επιστήμη, να λύσουμε προβλήματα άλυτα, τα οποία θεωρούσαμε άλυτα μέχρι τώρα, κανείς δεν μπορούσε να τα λύσει, και όχι μόνο σε θέματα υπολογισμού, αλλά και σε θέματα ελέγχου. Όταν θέλουμε, ας πούμε, έχουμε ένα διαστημόπλιο σε έναν μακρινό πλανήτη και θέλουμε να το ελέγξουμε και κάνει περίπου 20 λεπτά να φτάσει το σήμα εκεί και 20 λεπτά να γυρίσει και θέλεις και 4 μέρες να υπολογίσεις την επόμενη εντολή που πρέπει να του δώσεις, δεν μπορεί να το ελέγξεις. Είναι αδύνατο να του πεις τι να κάνει. Ο υπολογιστής όμως, αυτός ο κβαντικός, μπορεί να υπολογίσει την τροχιά, την επόμενη κίνηση δηλαδή που θέλεις να του δώσεις, μέσα σε κάτι δευτερόλεπτο. Άρα έχουμε και λόγω της ταχύτητας υπολογισμού έχουμε και έλεγχο καλύτερο. Αυτό στην τέχνη μας δίνει πολύ μεγάλες δυνατότητες, διότι η τέχνη, ιδίως όταν φτάσουμε στην επαυξημένη πραγματικότητα, στα ολογράμματα, χρειαζόμαστε πάρα πολύ γρήγορους υπολογιστές. Υπολογιστές οι οποίοι να μπορούν, τα περιβάλλον, να το εντάσσουν στην εικόνα, στο βίντεο δηλαδή που θέλουμε να εκπέμψουμε. Διότι δεν έχουμε οθόνη. Έχουμε γυαλιά σαν αυτά που φοράμε εμείς τώρα. Είναι δηλαδή σκέτο τζάμι. Και υπάρχουν δύο προβολείς εδώ, οι οποίοι προβάλλουν προς τα μέσα σε ένα κρύσταλλο μπροστά στο γυαλί μας με 45 μοίρες γωνία και ό,τι προβάλλουν το βλέπει το οπτικό νεύρο στα δυο μάτια. Το οποίο όμως βλέπει και την εικόνα που έχουμε μπροστά μας. Άρα έχουμε δύο εικόνες. Έχουμε την πραγματική εικόνα του χώρου, όπως τον ξέρουμε, και έχουμε και μία άλλη εικόνα που έρχεται από το Wi-Fi
λεπτά γυαλιά στους δύο αυτούς προβολείς και πέφτει και αυτό έρχεται και πέφτει ακριβώς πάνω στην εικόνα την πραγματική, και έτσι έχουμε αυτό που λέμε παυξημένη πραγματικότητα. Δεν είναι οθόνη, είναι γυαλί. Αυτό λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε μπροστά μας ένα ολόγραμμα. Να δούμε άλλα τρία άτομα εκεί, τα οποία μπορούν όρθιο, ναι. Να τους λέει στο σαλόνι του στο δελτίο. Ναι, και όχι, και όχι μόνο αυτό. Το δε Κυριακό Μάνεση να τσακώνεται. Αυτό έγινε στις γαλλικές εκλογές. Στις γαλλικές εκλογές έγινε ένας υποψήφιος, έδωσε τώρα τις τελευταίες, έδωσε το λόγο του σε ένα θέατρο και την ίδια στιγμή σε 9 διαφορετικές πόλεις τον βλέπανε και δεν ξέρανε σε ποιο θέατρο είναι. Ήταν δηλαδή συγχρόνως και στα 9 θέατρα, σε κλειστό χώρο βέβαια, διότι η τεχνολογία που χρησιμοποίησε ήταν για κλειστό χώρο. Η τεχνολογία όμως, η επόμενη, αυτή που έρχονται, αυτή που σας... Είναι η νέα πραγματικότητα. Ναι, αυτή η τεχνολογία η καινούργια είναι σε ανοιχτό χώρο. Δεν χρειάζεται οθόνη. Δεν χρειάζεται οθόνη, δεν χρειάζεται μια οθόνη δεν στον τοίχο. Δεν είναι κουραστικό αυτό, ούτε... είναι εγκέφαλο. Κοιτάξτε, ο εγκέφαλος έχει... Τρομοκρατούμε στην ιδέα αν χωράνε όλα αυτά που εμείς θέλουμε να βάλουμε μέσω λοιπόν, τεχνολογίας. Ο εγκέφαλος είναι ένα απίστευτο όργανο, το οποίο οι επιστήμονες φέτος μάλιστα στην Σουηδία, κάποιοι μαθηματικοί και βιοτεχνολόγοι αποφασίσανε, ή μάλλον αποδείξανε, ότι μπορεί να αντιληφθεί 11 διαστάσεις και όχι μόνο 3. Άρα καταλαβαίνετε τι όργανο είναι ο εγκέφαλος. Λένε κάποιοι οι οποίοι είναι μοιημένοι σε πολύ σπουδαία πράγματα ότι τον κόσμο τον αντιλαμβανόμαστε με τις 5 αισθήσεις. Ο κόσμος δεν είναι αυτός που αντιλαμβάνεσαι με τις 5 αισθήσεις. Αυτό είναι έτσι. Yeah. Και να σας πω γιατί. Διότι κάνω ένα διδακτορικό τώρα για την τέταρτη διάσταση με τον υποψήφιο διδάκτορα, τον κύριο Τραπέρα, ο οποίος είναι εξαιρετικός, έχει τελειώσει φυσική και έχει τελειώσει και το τμήμα μας και το μεταπτυχιακό μας εδώ, δηλαδή είναι αυτό που λέω εγώ τεχνάρτης, διότι είναι τεχνοκράτ και art. Άρα αυτό που παράγουμε εμείς στο τμήμα είναι τεχνάρτης. Παίζουν την τεχνολογία στα δάκτυλα, αλλά είναι και καλλιτέχνες, ακριβώς όπως είναι η καλλιτέχνης Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Και κάνει είναι και τα δύο μαζί. Εκεί κάνει... δηλαδή που παλιά ήταν δύο διαφορετικά, τώρα έρχεται και είναι μαζί. Λοιπόν, τι κάνουμε λοιπόν. Να μου το πείτε μετά το διάλειμμα. Βεβαίως. Διότι ο χρόνος. Ναι. Ξέρετε, ο χρόνος είναι η άλλη διάσταση. Δεν είναι η άλλη διάσταση. Είναι αντίμαχος. Είναι χρήμα στην περίπτωσή μας. Είναι χρήμα. Αλλά έχουμε και εμείς τον δικό μας δεσμοφύλακα. Καλησπέρα σας για μία ακόμη φορά. Είναι βράδυ Τρίτης, είναι 24 του μηνός. Και είμαστε με τον καθηγητή κύριο Νίκο Καλλιλόπουλο μαζί, τον πρώτο του τμήματος τεχνών ήχου και εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, σε μια πολύ διαφορετική συζήτηση. Σε μια συζήτηση στην οποία βεβαίως έχει αφετηρία τα δεδομένα που αφορούν το τμήμα, που αφορούν το Ιωνίου Πανεπιστήμιο, θα λέει κανείς γενικά, αλλά και ειδικά το τμήμα, αλλά σε μια συζήτηση που έχει να κάνει με τον κόσμο του αύριο, που δεν είναι τόσο μακριά αυτός ο κόσμος το αύριο. Είναι κυριολεκτικά λίγα μέτρα έξω από την πόρτα μας. Με τον κύριο Νίκο Καλλιλόπουλο μιλήσαμε για αυτή την τεχνολογία που μας πλησιάζει και ο οποίος είπε ότι πρόκειται για την μεγάλη μπίσνα του 21ου αιώνα, για την επαυξημένη πραγματικότητα. Ναι. Μιλήσατε για 3 εκατομμύρια τα οποία θα κινηθούν γύρω από αυτή την αγορά. Ναι. Ναι. Διότι επειδή πλέον εγκαταλείπεται η οθόνη και ο υπολογιστής βγαίνει στο χώρο, ξεγελώντας βασικά τις αισθήσεις μας, διότι είπατε πριν για τις αισθήσεις, τα όργανα που χρησιμοποιούμε, μάτια, αυτιά κλπ, αντιλαμβάνονται δύο διαστάσεις, αλλά επειδή έχουμε δύο μάτια, δύο αυτιά κλπ, παίρνουμε πληροφορίες δύο διαστάσεων και ο εγκέφαλος δημιουργεί το μοντέλο των τριών διαστάσεων. Αυτό είναι που συμβαίνει. Και γι' αυτό μπορούμε και βλέπουμε τι είναι πιο κοντά ή τι πιο μακριά, επειδή έχουμε τα δύο μάτια, ας πούμε, ή αντιλαμβανόμαστε ότι έρχεται ένα αυτοκίνητο από δεξιά ή από αριστερά, επειδή έχουμε τα δύο αυτιά. Όταν λοιπόν θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα αντικείμενο έξω από μας, στο περιβάλλον, στο χώρο, αλλά όχι πάνω σε μια οθόνη, δηλαδή ένα τρισδιάστατο αντικείμενο το οποίο είναι εικονικό, δεν υπάρχει, έχουμε τη δυνατότητα με τα γυαλιά τα οποία σας είπα πριν, της επαυξημένης πραγματικότητας, να δημιουργήσουμε ολογράμματα, κάτι σαν φαντάσματα ας πούμε, τα οποία κινούνται γύρω και τα οποία έρχονται και κάθονται πάνω στην πραγματική εικόνα, σε αυτό που αντιλαμβάνονται τα μάτια μας
Και ο εγκέφαλος ξεγελιέται και νομίζει ότι δεν είναι μόνο αυτά που βλέπουμε τα πραγματικά, αλλά είναι και όλα τα άλλα τα οποία οι προβολείς ρίχνουν μέσα στο μάτι μας. Και αυτές οι δύο εικόνες δεν μπορεί να τις ξεχωρίσει σαν δύο, πιστεύει ότι είναι μία εικόνα. Και έρχονται λοιπόν όλα αυτά και συνυπάρχουν. Γι' αυτό το λέμε επαυξημένη πραγματικότητα. Είναι δηλαδή σαν να λέμε στο αυτοκίνητο turbo. Του δίνεις μεγαλύτερη δυνατότητα να τρέξει περισσότερο, εμάς δίνουμε σε εμάς μεγαλύτερη δυνατότητα να αντιληφθούμε το χώρο διαφορετικά. Να δούμε δηλαδή πράγματα τα οποία στην ουσία δεν υπάρχουν. Στην εικόνα στην ουσία δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Αλλά ο εγκέφαλος νομίζει ότι υπάρχουν. Αυτό τώρα, ποια είναι η χρησιμότητά του, και εδώ είναι το θέμα. Η τεχνολογία, όπως ξέρετε, καταστρέφει εργασίες. Τα ρομπότς, τα εργοστάσια κλπ. Οι εργασίες λόγω της τεχνολογίας, λόγω των υπολογιστών, κάθε μέρα είναι όλο και λιγότερες. Η τεχνολογία όμως φτιάχνει και νέες εργασίες. Φτιάχνει εργασίες για τεχνολογικά θέματα. Παραδείγματο χάρη, έχει ένα αεροπλάνο, έχει μια Rolls Royce μηχανή. Το αεροπλάνο πρέπει να το κάνει κάποιο service. Να μπορέσει να το κάνει να λειτουργήσει είτε εδώ είτε παντού. Ποιος μηχανικός θα το κάνει αυτό? Θέλεις να τον εκπαιδεύσεις. Για να εκπαιδεύσεις νέους ανθρώπους σε νέα τεχνολογικά θέματα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, λόγω του ότι δεν δίνουμε αρκετά χρήματα στην εκπαίδευση, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, η εκπαίδευση δεν μπορεί να παράγει τους μηχανικούς που χρειαζόμαστε για αυτές τις νέες θέσεις εργασίας. Τη νέα γενιά δηλαδή των ανθρώπων. Των εργατών, ας το πούμε. Τι γίνεται λοιπόν? Βλέπουμε από μια μελέτη στο MIT που έγινε φέτος ότι στην Αμερική θα έχουν περίπου 3 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας λόγω αυτής της τεχνολογικής ιστορίας, αλλά δεν έχουν κάποιους, μπορούν να καλύψουν μόνο το 1 εκατομμύριο. Δηλαδή μόνο 33% μπορούν να καλύψουν. Τα υπόλοιπα 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Αμερική δεν θα μπορούν να πάρουν κανέναν. Και μάλιστα χθες προχθές, φαντάζομαι να το διαβάσατε, η Παγκόσμια Τράπεζα έβγαλε μια οδηγία. Είπε, το έλεγα στο ραδιόφωνο Κυριακό, ρίξτε το μισθολογικό κόστος για να μην πάρουν τα χέρια, να μην πάρουν τις θέσεις εργασίας οι μηχανές. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όμως. Διότι την εξέλιξη δεν μπορείς να τη σταματήσεις με τίποτε. Η εξέλιξη υπάρχει. Και χρειάζεται ένας ειδικός να ασχοληθεί με αυτό. Δεν μπορεί να ασχοληθεί κάποιος ο οποίος δεν ξέρει από αυτή την ιστορία. Άρα πρέπει να τον εκπαιδεύσεις. Τι λέμε λοιπόν? Εφόσον δεν μπορούμε να εξειδικεύσεις, γιατί αύριο θα αλλάξει. Ναι, ναι, βέβαια. Αυτό αλλάζει κάθε 6 μήνες. Λοιπόν, άρα χρειάζεται συνέχεια να τον εκπαιδεύεις, διαβίου μάθηση δηλαδή. Τι έχουμε λοιπόν εδώ? Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Είμαστε πολύ πίσω, εμείς τα πανεπιστήμια και όλοι ο εκπαιδευτικός χώρος, πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες, τις καινούργιες, τις νέες ανάγκες της κοινωνίας μας. Γιατί δεν συνδεόεται με την. Διότι δεν ακολούθησε το μοντέλο που είχαμε, όχι μόνο εμείς, αλλά η Ευρώπη, η Αμερική κλπ. Δεν ήταν το σωστό μοντέλο. Αποτέλεσμα είναι ότι η εκπαίδευση δεν παράγει όσους χρειαζόμαστε. Τι πρέπει να βρούμε λοιπόν? Νέες μεθόδους για να μπορέσουμε να εκπαιδεύουμε πιο γρήγορα κάποιους. Δηλαδή, αντί να θέλουν 3 χρόνια να εκπαιδευτούν, να γίνει 6 μήνες. Βρήκαμε λοιπόν, μέσα από μελέτες, ότι η επαυξημένη πραγματικότητα είναι η καλύτερη μέθοδος για να εκπαιδεύσεις έναν νέο σε αυτά τα νέα δεδομένα. Διότι, τι έχουμε τώρα? Έχουμε τα βιβλία, έχουμε τα εγχειρίδια, έχουμε το PowerPoint, έχουμε τα projectors, τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε στις αίθουσες εμείς οι εκπαιδευτικοί. Με την επαυξημένη πραγματικότητα, αυτά τα γυαλιά που σας έλεγα, ο γιατρός μπορεί να κάνει, ας πούμε, οφθαλμίατρος, ας πούμε, ένα χειρουργείο ολόκληρο σε ένα εικονικό μάτι μπροστά του και όχι σε ένα πραγματικό μάτι, ή μπορεί να φτιάξει μια Rolls Royce μηχανή ενώ μπροστά του, που δεν υπάρχει, αλλά είναι σε όλη τη λεπτομέρεια μπροστά, διότι τη βλέπει, νομίζει ότι είναι εκεί και πηγαίνει και βιδώνει και ξεβιδώνει και μαθαίνει αυτό το πράγμα τη στιγμή που πρέπει να το κάνει, να το υλοποιήσει. Άρα μπορεί να το κάνει μέσα σε
πραγματικό χρόνο. Αυτή την εκπαίδευση δηλαδή την κάνει για το καινούριο μοντέλο, παραδείγματος χάρη, κινητού τηλεφώνου, φοράει τα γυαλιά. Ένας τεχνάρτης που έχει τελειώσει το δικό μας τμήμα έχει κάνει την εφαρμογή, διότι εκεί είναι που χρειάζεται να δημιουργήσει την εφαρμογή για τα γυαλιά αυτά. Του δίνει την εφαρμογή και του λέει ας το πούμε πώς, σε πιο απλή γλώσσα, το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα. Όπου θα δουλεύει το σύστημα το οπτικό. Ακριβώς. Και για να μπορεί να δουλεύει. Θα κάνει σέρβις στο νέο κινητό. Θα κάνει σέρβις στο νέο κινητό. Για να μπορεί να κάνει και σέρβις. Και σέρβις. Διότι κοιτάς τη μηχανή και όπως την κοιτάς, μετά πας στην πραγματική μηχανή. Και τη βλέπεις. Και έχει βίδες πάνω της, καπάκια κλπ. Ωραία. Όπως τη βλέπεις, κοκκινίζει μια βίδα και όταν κοκκινήσει, σου λέει το εργαλείο που τη βλέπεις εκεί μπροστά σου να κοκκινίζει. Πάρε το εργαλείο και κοιτάς την εργαλειοθήκη και κοκκινίζει το εργαλείο. Πιάνεις το εργαλείο, πας και ξεβιδώνεις τη βίδα. Τόσο απλά. Τυφλοσούρτης. Και κάνεις σέρβις όλη τη μηχανή του αεροπλάνου για πρώτη φορά στη ζωή σου. Αρκεί να ξέρεις κάποια βασικά θέματα. Δηλαδή να έχεις τελειώσει μια τεχνική σχολή για 2 χρόνια, ας πούμε. Όχι για 5. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, δεν το έχεις μόνο αυτό το εργαλείο, μόνο για να εκπαιδευτείς, να εκπαιδεύσουμε δηλαδή τους νέους μηχανικούς, αλλά και για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα. Ανοίγεις δηλαδή την καινούργια Mercedes με τη μηχανή και τα computers μέσα, που τώρα πλέον δεν έχει καμία σχέση η Mercedes ή σήμερα με τη Mercedes 20 χρόνια πίσω, εντάξει, είναι όλο καλώδια και υπολογιστές. Πού να ξεκινήσεις? Φοράς τα γυαλάκια αυτά, ο τεχνάρτης έχει δημιουργήσει την εφαρμογή, το πρόγραμμα που σε οδηγεί. Και ενώ ανοίγεις για πρώτη φορά το συγκεκριμένο καπό, τη συγκεκριμένη, ας πούμε, μπορεί να κάνει σέρβις εκείνη τη στιγμή. Έχοντας μια εμπειρία βέβαια που από αυτοκίνητα. Σαν παράδειγμα, σας το δίνω. Θέλω να μου πείτε αν θα μείνει ελεύθερο χρόνος για να ονειρεύονται τα νέα παιδιά. Βεβαίως στην νέα εποχή. Βεβαίως και θα μείνει. Για να ερωτεύονται. Για να είναι ελεύθεροι. Ξέρετε κάτι, ο χρόνος είναι κάτι το οποίο είναι αυτό που μας αγχώνει. Αν δεν υπήρχε ο χρόνος, δεν θα υπήρχε το άγχος. Λοιπόν. Εξαρτάται όμως εμείς πώς διαχειριζόμαστε μέσα στο χρόνο, έτσι, διότι αν κάτσουμε ας πούμε σε μια οθόνη και παίζουμε video game από το πρωί μέχρι το βράδυ, τότε νομίζω πρέπει να πάμε σε έναν ψυχίατρο ή ψυχολόγο να πολύ δούμε σωστά τι πρόβλημα έχουμε, διότι αυτό είναι κόλλημα. Πόσο μάλλον άμα είναι κακή χρήση της τεχνολογίας. Δεν φταίει η τεχνολογία, φταίει η χρήση. Είναι όπως με το μαχαίρι. Κόβεις το ψωμί, μπορείς να σκοτώσεις κιόλας. Είναι κακή χρήση του μαχαιριού το να σκοτώσεις με το μαχαίρι. Άρα η τεχνολογία πρέπει να χρησιμοποιηθεί δηλαδή, μέσα δηλαδή, στα πλαίσια τα λογικά. Έτσι. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος που ανατέλει είναι ένας κόσμος βασισμένος πια σε εντυπωσιακά επιτεύγματα της τεχνολογίας. Ναι, και δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει έτσι. Δηλαδή, όσοι πιστεύουν ότι αυτό δεν θα γίνει, είναι αυτό που λέμε μακριά ανοιχτωμένοι, ναι, θα έλεγα. Δηλαδή, δεν γίνεται. Η εξέλιξη δεν σταματάει ποτέ. Όπου θα μπορεί. Θα είναι πραγματικός αυτός ο κόσμος, καθ' υπερβολή. Ναι. Θα είναι και εικονικός. Κοιτάξτε, θα αλλάξουμε. Κοινωνικά δηλαδή, θα επηρεάσει οπωσδήποτε την κοινωνία. Την κοινωνική δομή. Οπωσδήποτε θα αλλάξουμε. Δηλαδή, αλλά ο άνθρωπος αλλάζει συνέχεια. Από τότε που είμαστε στις σπηλιές μέχρι τώρα, δεν έχουμε αλλάξει με τα αεροπλάνα που τα παίρνουμε τόσο εύκολα και πηγαίνουμε και βλέπουμε όλη τη γη. Οι νέοι άνθρωποι ταξιδεύουν πολύ περισσότερο από ότι οι παλιοί. Σωστά. Για να πας στην Αμερική έπρεπε να κάνεις ένα ταξίδι 3 μήνες με ένα ιστιοφόρο. Τώρα παίρνεις το αεροπλάνο και σε 12 ώρες εκεί. Εντάξει, και βλέπεις ότι όλοι πλέον οι νέοι ταξιδεύουν πολύ περισσότερο. Μην λέτε Αμερική, γιατί θα έτσι σκεφτούν αμέσως ότι βάζουμε στη Αυστραλία. Ζήτηση. Αυστραλία. Μπαλί. Μπαλί. Εκεί αν δεν έχετε πάει, να πάτε. Κύριε Δησαντοδίκη, στον Μπαλί. Όπως αυτό που διάβασα νωρίτερα, ότι ένας 12χρονος τσακώθηκε με τη μητέρα του και έφυγε για διακοπές στον Μπαλί. 12χρονος. Πολύ. Να, δείχνει την τάση. Φαντάζομαι όμως, κύριε καθηγητά, ναι, για πανεπιστημιακά τμήματα χωρών οι οποίες βιώνουν μια οικονομική κρίση όπως η χώρα μας. Ναι. Και για πανεπιστημιακά τμήματα της περιφέρειας. Ναι. Αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις θα δημιουργούν και ιδιαίτερες δυσκολίες. Δηλαδή, τα εποπτικά μέσα ή τα μέσα τα οποία εσείς τα χρειάζεστε ως ακαδημαϊκοί, ναι, υπεύθυνοι τμήματων τέτοιων, ναι, για να βάλετε τους φοιτητές σε αυτό το θαυμαστό καινούριο κόσμο, θα είναι η μεγάλη δυσκολία και το μεγάλο στοίχημα. Κοιτάξτε, χρειαζόμαστε πολύ πάνω από τις 5.000 ευρώ που έχουμε, ας πούμε, σαν προϋπολογισμό φέτος. Το τμήμα. Ναι. 5.000. Εκεί έχουμε φτάσει.
Δηλαδή κάποια στιγμή μου δώσανε 2 εκατομμύρια συγνώμη, για να φτιάξουμε ένα τμήμα. Έτσι. Εδώ μάθαμε για την Μπρίκα. Αυτό ήταν πριν 12 χρόνια. Ο προϋπολογισμός όταν... του τμήματός σας είναι 5.000 ευρώ για τα λειτουργικά έξοδα. Ναι. Δηλαδή τώρα θέλουμε ας πούμε να κάνουμε και θα ήθελα να κάνω μια έκκληση στην κοινωνία να βοηθήσει. Θέλουμε να φέρουμε τώρα τον Μπερστάιν. Μα τα 5.000 δεν φτάνουν. Αν σας πω ότι πρέπει να πληρώσουμε κατηδίαν. Το πιστεύω. Έτσι. Διότι δεν φτάνουν. Άρα... Και το χτυπήσατε πόρτες στην... Προσπαθούμε. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Στο Δήμο, στην περιφέρεια, υπάρχουν κώδικες επικοινωνίας ανοιχτοί. Σήμερα υπέγραψα ένα γράμμα προς την περιφέρεια και ζητάω 1.000 ευρώ για να μπορέσω να φέρω τον Μπερστάιν. Τα οποία αν δεν μου τα δώσει ο Περιφερειάρχης θα πρέπει να τα πληρώσω από την τσέπη μου. Τόσο απλά. Τα πράγματα δηλαδή... είναι πολύ δύσκολα οικονομικά. Δεν είναι μόνο για μας. Είναι για όλους. Αφήστε τον Μπερστάιν. Αλλά τα λειτουργικά, η ανάγκη. Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, κύριε καθηγητά. Δηλαδή ναι. 5.000 ευρώ τα λειτουργικά έξοδα ενός τμήματος και μάλιστα ενός τμήματος το οποίο. Η Βρετανία κάνει διαγωνισμούς για να φέρει εξοπλισμό για τα τμήματα. Ναι. Έτσι, όχι, αυτά 5.000 ευρώ είναι για εσάς. Αυτά είναι για τα λειτουργικά έξοδα. Δεν είναι για να αγοράσουμε εξοπλισμό, είναι για τις φωτοτυπίες μας, είναι για να πληρώσουμε κάποια έξτρα βοήθεια για το μεταπτυχιακό μας, για τη γραμματεία μας. Δηλαδή είναι τα ταξίδια, είναι τέτοια λειτουργικά έξοδα μιλάω έτσι. Τα οποία όμως. Εντάξει. Είναι ευθύνες. Δεν φτάνουν. Όχι. Αλλά δεν είναι θέμα Πριτανικών αρχών, έτσι μην παρεξηγηθούμε. Είναι θέμα... Ο κύριος Χρυσικόπουλος είναι εξαιρετικός Πρίτανης και κάνει εξαιρετική δουλειά επιτέλους στο Πανεπιστήμιο και πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος δηλαδή ρωτάνε, με την εξέλιξη. Ρωτάνε για την συνένωση του τμήματός σας με το τμήμα του Λεξουρίου. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, ήμουνα στην Επιτροπή, ναι, με το Είτε τμήμα μας. Του Λεξουρίου. Εντάξει, η συνένωση. Έχουμε ένα τμήμα εδώ, το οποίο έχει έρθει αυτή τη στιγμή, όπως σας εξήγησα, πρώτος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η βάση έχει φύγει. Με περίπου κοντά στους 20 καθηγητές, και γύρω στους 750 φοιτητές προπτυχιακούς, 80 μεταπτυχιακούς και 20 διδακτορικούς, υποψήφιους διδακτορικούς. Δηλαδή είμαστε ένας πολύ μεγάλος οργανισμός. Όσους χρειάζονται για τη γραμματεία κλπ. Λοιπόν, είμαστε ένας μεγάλος οργανισμός. Το τμήμα το οποίο αναφέρατε του ΤΕΙ είναι 3 άτομα. Ακαδημαϊκό πρόσωπο. Ναι, 3 άτομα. Δεν υπάρχει πρόβλημα να συνεργαστούμε, προφανέστατα. Να συνεργαστείτε ή να απορροφήσετε το τμήμα. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλό και για αυτούς και για μας να απορροφήσουμε το τμήμα. Μάλιστα. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι πολύ σωστή κίνηση του Πρίτανη αυτή. Να απορροφήσουμε το τμήμα. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ένα άλλο τμήμα από μόνο του. Εντάξει, διότι αυτό θέλανε. Μα είναι δυνατόν το ίδιο πανεπιστήμιο να έχει 2 μοηδή τμήματα σε 2 διαφορετικά ακριβώς, νησιά. Ακριβώς, αυτό είπα και εγώ στην Επιτροπή. Αυτό είπα και εγώ στην Επιτροπή. Άλλο κύριε καθηγητά να κάνει ένα τμήμα με τελείως διαφορετικό αντικείμενο και να υποστηριχθεί και να στελεχωθεί και να αναπτυχθεί. Και άλλο βεβαίως, εσείς είστε παλιός στο πανεπιστήμιο και ξέρετε και πρόσωπα και πράγματα, όταν και ο Αρβανιτόπουλος ξεκίνησε την ιστορία της συνένωσης ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, τότε κάποιοι σήμερα που λένε ωραία να το προχωρήσουμε, φώναζαν. Όχι με τους... Τώρα η συνένωση γίνεται υποτίθεται με ένα διάλογο. Αλλά αυτός ο διάλογος... Ο διάλογος λέει το εξής, κάτι πολύ λογικό. Ακαδημαϊκοί κανόνες. Ότι θα δούμε ότι ό,τι κανόνες ισχύουν σε εμάς, δηλαδή οι καθηγητές μας, έχουν εκλεγεί μέσα από μια διαδικασία. Σωστά. Λοιπόν, δεν μπορεί κάποιος άλλος να έρθει χωρίς αυτή τη διαδικασία στο τμήμα μας, πρέπει να ακολουθήσει ακριβώς την ίδια διαδικασία που ακολουθήσαμε και εμείς. Και να έχει και τα ανάλογα τυπικά προσόντα. Ναι. Δηλαδή λοιπόν αξιολογηθούν, θα μπουν σε κάποια βαθμίδα όπως μπαίνουν όλοι. Έτσι είναι. Αυτό.
Είναι πολύ απλό δηλαδή, δεν είναι κανένας δύσκολος κανόνας να αντιληφθούμε, εντάξει, αλλά με άλλο, αλλιώς δεν γίνεται. Δηλαδή, εσείς δεν λέτε δηλαδή για το τμήμα στο Λιξουρί που υπάρχει αγωνία και από τους κεφαλονίτες ότι ουσιαστικά ένα τέτοιο τμήμα δεν επιβιώνει στο χρόνο. Αν δεν ενισχυθεί, μαζί αν δεν μας, μεγαλώσει μας ή αν δεν συνενωθεί με κάποιο ισχυρότερο. Μαζί μας θα επιβιώσει και δεν θα μπορεί είναι να υπάρξει καλά μας να συνεργαστούμε μαζί τους και συνεργαζόμαστε ήδη. Συνεργαζόμαστε ήδη με αυτό το τμήμα. Δηλαδή και στην εξέλιξη θέσεων, εγώ ήμουνα σε επιτροπή που εξελίξαμε το τρίτο άτομο, δηλαδή έγινε η εκλογή για το Λιξούρι και και ήδη συνεργαζόμαστε σε επίπεδο ερευνητικών έργων και προγραμμάτων κλπ. Συνεργαζόμαστε οι συνάδελφοι οι δικοί μου και του ΤΕΙ Ιωνιονίσων συνεργάζονται εδώ και χρόνια και πραγματικά μπορούμε να κάνουμε, έχουμε αποδείξει επειδή ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Και επειδή ο λόγος που σας καλέσαμε ήταν η γνωστοποίηση ότι έρχεται αυτός ο πολύ σπουδαίος Hollywoodianός. Όλη 12 η ώρα την Πέμπτη στην Ιόνιο Ακαδημία. Να πούμε την Πέμπτη ποια μέρα. Α, είναι 3 του μήνα. 3 του μηνός Μαΐου. Ο Στίβεν Μπεστάιν. Ναι. Αυτός ο πολύ σπουδαίος σκηνοθέτης του Hollywood θα βρίσκεται στην Κέρκυρα. Και λέει ο κύριος Κανελόπουλος, πόσες μέρες θα μείνει συνολικά. Θα κάνει δύο εκδηλώσεις. Μία στην Ιόνιο Ακαδημία που είναι μεγάλος ο χώρος για να μπορέσει να έρθει πολύ σύντομα. Και είναι στις 3 του μηνός Μαΐου, Πέμπτη. Και θα μιλήσει για το έργο του, αλλά θα μιλήσει και για την τεχνολογία την οποία χρησιμοποιεί στο έργο του και τι γίνεται στο Hollywood και προς τα που πάμε. Δηλαδή όλα αυτά που λέγαμε τώρα για τις νέες τεχνολογίες. Και, μπορεί στο τέλος, θα γίνουν ερωτήσεις. Πέραν από τους ποιητές σας, για αρκετή ώρα. Ο κάθε ανοιχτό, είναι ανοιχτό. Ναι. Όποιος ενδιαφέρεται για την τέχνη του κινηματογράφου και το πώς εξελίσσεται και προς τα που πάμε, διότι αλλάζει και ο κινηματογράφος, εντάξει, το βλέπουμε αυτό. Αφού δεν πάμε στο Hollywood, ναι, φέραμε το Hollywood στην Κέρκυρα. Φέραμε το Hollywood εδώ. Φέραμε το Hollywood εδώ, τον πείσαμε. του αρέσει πάρα πολύ η Κέρκυρα. Έχει ξανάρθει από ό,τι μου λέει, για να μιλάγαμε σήμερα το πρωί και μου λέει ότι έχω έρθει πριν κάποια χρόνια βέβαια. Αποφάσισε να έρθει να μείνει στην Ελλάδα. Στη να Σύρο. Μόνιμα στην μόνιμα, Ελλάδα. Μόνιμα. Στη Σύρο μου, το ανακοίνωσε σήμερα. Και στη Σύρο, όπου συνεργαζόμαστε με τη Σύρο, διότι υπάρχει και το Άνιμα Σύρος που είναι το φεστιβάλ με το οποίο συνεργάζεται το τμήμα μας στη Σύρο. Εκεί ανοίγει ένα σχολείο, από ό,τι μου είπε, όπου θα εκπαιδεύει κινηματογραφιστές διεθνές, δηλαδή στο διεθνές τέρεν, έτσι, όχι μόνο Έλληνες, όλοι, στη Σύρο. Και έρχεται εδώ διότι θέλει να διερευνήσει, έχει ακούσει για το τμήμα μας και θέλει να διερευνήσει κατά πόσο μπορούμε να τον βοηθήσουμε σε αυτό το έργο. Σπουδαίο. Άρα είναι πολύ σημαντική, αυτή παρουσία. Η ιστορία εδώ. Να δεν είναι ότι αυτό το φέραμε απλώς. Ότι έχω ακούσει για το τμήμα σας. Ναι. Εκτός από αυτά που έχουμε εμείς ακούσει για αυτόν. Αυτός έχει ακούσει περισσότερο για το τμήμα μας, γιατί είναι μέσα στο χώρο και ψάχνει από πολλούς Κερκυραίους, νομίζω. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Έρχεται για να μιλήσουμε για συνεργασία. Και μια και είναι εδώ, θα δώσει και αυτή τη διάλεξη των δύο ωρών, με μία ώρα τουλάχιστον ερωτήσεις μετά από αυτό. Δηλαδή η διαδικασία θα είναι γύρω στις 3-3,5 ώρες. Ο συνεργάτης μας στην Κεφαλονιά, ο Σάκης ο Βούτος, μου στέλνει ένα μήνυμα. Αλλά αυτό, Σάκη μου, δεν μπορεί να το απαντήσει ο κύριος Κανελόπουλος. Αυτό μόνο ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Γαβρόγλου. Ο Τσίπρας είπε Ιόνιο Πανεπιστήμιο με τμήματα σε όλο και παραρτήματα σε όλο το Ιόνιο. Με τμήματα σε όλο το Ιόνιο. Αυτό πρέπει να το απαντήσουν εκείνοι οι οποίοι έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι. Ναι. Του τέστην η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Εγώ έχω μια άποψη γι' αυτό. Μπορώ να πω. Βέβαια, γιατί όχι. Λοιπόν, τι λέτε. Να σας πω ποια είναι η θέλουμε δικιά μου να άποψη. Πούμε, κύριε καθηγητά, άποψη. Ναι, ναι, ναι. Γιατί πολλοί συνάδελφοί σας λοιπόν, σιωπούν. Εγώ θεωρώ, αλλά θα το πω γενικά, δεν το λέω μόνο για το Ιόνιο. Θα το πω γενικά. Θεωρώ το μοντέλο το οποίο έχουμε εδώ στη χώρα μας, όπου κάθε νησί και κάθε πόλη έχει ένα τμήμα, είναι λάθος μοντέλο. Όταν λέμε πανεπιστήμιο, εννοούμε όλες οι επιστήμες, όχι μία. Το να έχεις δηλαδή στην Κέρκυρα ένα τμήμα μουσικών σπουδών, δεν υπάρχει όσμωση με κανένα άλλο, διότι αν το δικό μας τμήμα ήταν στο Λιξούρι και όχι εδώ, όλες αυτές οι συνεργασίες που γίνονται καθημερινά, ακόμα και στο φεστιβάλ που κάνουμε εδώ και το κάνουμε μαζί με το τμήμα μουσικών σπουδών, δεν θα γινόντουσαν.
Διότι για να πας από τον ένα χώρο στον άλλον, και αυτό γίνεται και στο Αιγαίο. Λοιπόν, αυτό το μοντέλο μόνο στην Ελλάδα υπάρχει. Εγώ διαφωνώ με τον κατακαιρματισμό των πανεπιστημίων. Χαίρομαι που τα λέτε. Εντάξει, αυτό είναι το, δεν το λέω για, ειδικά για το Ιόνιο, το λέω για το Αιγαίο, το λέω για παντού. Το λέτε έτσι, για το μοντέλο. Για το μοντέλο. Για το είναι λάθος μοντέλο. Κάθε πόλη είναι ένα και στρατόπεδο, κάθε κομμόπολη και ένα καθημερινό και στη χρεοκοπία της χώρας, κύριε καθηγητά. Κοινωνία για άλλους λόγους. Μπερδέψαμε τα πανεπιστήμια με τα κέντρα εκπαίδευσης νοσηλέκτων. Εντάξει. Όπου σε κάθε περιοχή εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία για οικονομικούς λόγους. Το δέχομαι. Το καταλαβαίνω. Αλλά όχι την επιστήμη. Η επιστήμη είναι πάρα πολύ που ήταν εδώ. Είναι όλες οι επιστήμες. Ο αντίμαχος χρόνος στο ακουστικό μου. Ραντεβού 5η 3 Μαΐου στην Ιόνια Λεμεσία. Στην Κέρκυρα. Θα σας νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε και μια πιο ουσιαστική συνεργασία. Θα είναι χαρά μας. Όποτε θέλετε μπορούμε να εμβαθύνουμε σε αυτά τα θέματα συχνά, διότι δεν τα εξαντλήσαμε, εννοείται. Και να έχουμε και οπτικό υλικό. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Καλή σας νύχτα. Γεια σας.